Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Μαρίνα θα επισκεφτεί το Μαθιό και θα του μιλήσει με συγκινητικά λόγια. Καταλαβαίνει πως μπορεί να σκότσει τον ξαδελφό του από την αγάπη του για τη Βασιλική και πως μπορεί να το συγχωρέσει, όμως αυτό δεν ακυρώνει το ότι έγινε φωνιάς και πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να δει αν μπορεί να ζήσει με αυτό για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Στο μεταξύ, η Θοδώρα δεν θέλει να τα παρατήσει και έτσι βάζει τη Στέλλα να συνεχίσει με την υιοθεσία, κάτι που φυσικά δεν θα προχωρήσει. Και ενώ η Θοδώρα είναι απελπισμένη, κάποιες ενοχλήσεις που έχει την οθούν να κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης, το οποίο βγαίνει θετικό. Όλο χαρά, η κοπέλα δεν κρατιέται να το μοιραστεί με τον Γιώργο, όσο και φοβάται μην έχει πάλι κάποια αποβολή. Ταυτόχρονα, η απειλή της οικογένειας των Μουντάκηδων όλο και θεριεύει και η Καλλιόπη προσπαθεί να πείσει τον Δηλέμαχο να ταχθεί με το μέρος τους και να βοηθήσει, ώστε να αποφευχθούν τα αντίπεινα. Την ίδια στιγμή, ένα γράμμα φτάνει στα χέρια του Αστέρη και της Αργυρός. Είναι ένα γράμμα που έγραψε η Εύα επειδή είχε καταλάβει πως ο χρόνος στη φυλακή τελειώνει. Αστέρη, ό,τι μάθετε πως έκανα, το έκανα για να βοηθήσω το Μαθιό και σένα, γιατί ξέρω ότι σημαίνει αδελφική αγάπη και τη δική σας την πλήγωσα βαθιά. Γι' αυτό και μόνο σου ζητώ προσωπικά συγγνώμη. Ήταν άδικη η απόσταση που προκάλεσε μεταξύ σας, τη στιγμή που ξέρω πολύ καλά πόσο πονάει να είσαι μακριά από τον αδελφό σου. Αργυρό, σε ευχαριστώ για τον ωραίο τρόπο που μου φέρθηκες από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Είστε ένα υπέροχο ζευγάρι και εύχομαι να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Μάλλον δεν θα ξανανταμώσουμε. Αν περνώ ποτέ από το μυαλό σας, ελπίζω τουλάχιστον να μην με σκέφτεστε με ανάθεμα. Αντίο, Εύα. Το γράμμα της Εύας ξεδιαλύνει το μυστήριο και κάνει τους σταματάκηδες να τη δουν με άλλο μάτι έστω και μετά το θάνατό της. Το θέμα της δολοφονίας της όμως παραμένει ένα άλλο το μυστήριο, όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν να το περάσουν σαν αυτοκτονία.